Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εκεί που η Ευρώπη, που η ευρύτερη γειτονιά μας, που ο κόσμος ολόκληρος περίμενε να πάρει ανάσα από την πανδημία, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους κραδασμούς που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο αναθεωρητισμός και ο αυταρχισμός του ρωσικού καθεστώτος, η χώρα μας σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα, κάθε ανεξάρτητου κράτους συμπλέει με τους εταίρους και τους συμμάχους μας και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και πρακτικές αναθεωρητισμού δεν χωρούν στον 21ο αιώνα και δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές από κανέναν. Η κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία φέρνει ήδη πρωτόγνωρες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, καθώς οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Προκαλούν αλυσίδωνα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες και ταράζουν την παγκόσμια οικονομία. Οι συνέπειες πλήττουν ήδη και τη χώρα μας και θα συνεχιστούν στο επόμενο διάστημα. Πήραμε ως τώρα σημαντικά μέτρα και συνεχίζουμε. Διαθέσαμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και θα ακολουθήσουν επιπλέον ποσά. Προχωρήσαμε σε νέα μείωση του ΕΜΦΙ, έτσι ώστε να πληρώσουμε από φέτος μεσοσταθμικά 34% λιγότερο φόρο σε σχέση με το 2018. Δρομολογήσαμε τις διαδικασίες ώστε να υπάρχει από το Μάιο δεύτερη γενναία, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, αύξηση του κατώτου μισθού. Επεξεργαζόμαστε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Προωθούμε νομοσχέδιο για κρατική επιδότηση 70 με 210 ευρώ, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η συζήτηση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις μεγάλες ανατιμήσεις. Γραμμή άμυνας απέναντι στις ενεργειακές και πληθωριστικές αναταράξεις αποτελεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη στη χώρα μας το 2021 ξεπερνά σύμφωνα με την Ελστάτ το 8% και είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις ψηλότερες στην Ευρωζώνη. Γραμμή άμυνας είναι τα όσα πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα. Το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε ετήσια αύξηση κατά 4,7%, που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Είχαμε αύξηση των καταθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων κατά 43 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019. Η ανεργία είχε τη μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και από το 17,3% του 2019 έπεσε στο 12,7% το Δεκέμβριο. Η Ελλάδα αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στις επενδύσεις. Από τελευταία στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο του 2019, εξελίχθηκε σε έναν από τους ελκυστικότερους διεθνείς επενδυτικούς προορισμούς. Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων το 2021 παρουσίασαν αύξηση 35,3% σε σχέση με το 2020, που είχαν ανέλθει σε 81.290. Η βιομηχανική παραγωγή, οι εξαγωγές και ο τουρισμός παρουσίασαν σημαντική αύξηση, που συνεχίζεται με εντυνόμενους ρυθμούς. Τα δεδομένα αυτά αφορούν ολόκληρη τη χώρα. Αποδεικνύουν ότι η χώρα μας αλλάζει. Μαζί της αλλάζει και αλλάζει ακόμα πιο γρήγορα η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες και διαδικασίες για περισσότερα από 20 έργα στην πόλη μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί στενά την εξέλιξή τους και ο τομέας Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί ως επιταχυντής. Μιλάμε για έργα που γίνονται και διαδικασίες που προχωρούν μέρα με τη μέρα. Απολιγνητοποίηση και Ε65 για τη Δυτική Μακεδονία. Έργα υποδομών, οδικά, λιμενικά, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πάνω από 20 έργα και δράσεις για τη Θεσσαλονίκη. Το έργο του μετρό έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 82% στην κύρια γραμμή και 84% στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν τις μπουλντόζες να εργάζονται για τη μετατροπή του σε Μητροπολιτικό Πάρκο Πολιτισμού και Αναψυχής. Ολοκληρώνονται τα έργα συντήρησης της γέφυρας του Αλιάκμονα. Έγινε η δημοπράτηση των έργων αποχέτευσης στην Ήπεθρο της Θεσσαλονίκης και των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Λαχαναγοράς. Λύθηκαν τα προβλήματα χωροθέτησης και άνοιξε ο δρόμος για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου. Βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος οι διαδικασίες για την οδική σύνδεση της έκτης προβλήτας του λιμανιού με τον Παθέ και την Εγνατία Οδό, αλλά και η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού.
και η αναβάθμιση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού με το flyover και οι διαδικασίες για την ενοποίηση του παράκτιου μετόπου και η κατασκευή προαστιακού σιδηρόδρομου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς Thessin Tech. Το ίδιο και οι νέες και οι διαδικασίες για το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο και οι διαδικασίες ώστε όλες οι ομάδες της πόλης μας να αποκτήσουν σύγχρονα γήπεδα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελική έγκριση βρίσκεται το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Προχωράμε γοργούς ρυθμούς για ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου και η βελτίωση 16 σχολικών μονάδων της πόλης μας. Στα μετέωρα σταμάτησε ο χρόνος της αδράνειας και οι συμπολίτες μας πλέον βλέπουν τη λύση μπροστά τους. Σε όλα αυτά, η κυβέρνηση θεωρεί σημαντική τη σύμπραξη της περιφέρειας, του Δήμου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Μαζί μπορούμε γρηγορότερα και καλύτερα. Και ό,τι έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται. Ό,τι είπαμε αποδεικνύεται στην πράξη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη αποκτούν υποδομές και υποδέχονται δράσεις που φέρουν νέες επενδύσεις και νέες θέσεις δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την έναρξη του συνεδρίου σας. Μπορεί άλλωστε να αποτελεί βαρόμετρο για την αναπτυξιακή προσπάθεια στη χώρα και βέβαια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτικών, κατασκευαστικών και χρηματοδοτικών ομίλων και εταιριών διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων που αναπτύσσονται στη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας, κάθε επιτυχία στην καθεμία και τον καθένα. Ευχαριστώ θερμά.